Πάμε για κίνηση ένατης και τελευταίας υποδρομίας. Έχει δοθεί εκκίνηση της ένατης και τελευταίας υποδρομίας. Έχει πολύ καλή κίνηση και θέλει να οδηγήσει την πρωτοπορία. Έρχεται τώρα ο Τζούλιους Σίζαρ. Είναι και ο Διόνυσος. Ενώ εσωτερικά είναι και η Χαβάη 6 που θέλει να διεκδικήσει την πρωτοπορία και να την πάρει από τον Διόνυσο. Και ο πίσω έχει βελτιωθεί η θέση ο Τζούλιους Σίζαρ. Απ' έξω τρέχει ο Χαβάη Performer. Εσωτερικά τρέχει ο Φούτζι. Πιο πίσω Ερμοκράτη Χαβάη Φρέντεμ. Είναι πολύ πίσω και τελευταίο ο Κάπο Ντελ Κάπο. Στην πρωτοπορία είναι η Χαβάη 6. Σε ένα ρυθμό καλό. Είναι στα δύο μήκη από τον Διόνυσο. Και ο πίσω είναι ο Τζούλιους Σίζαρ. Εξωτερικά ο Χαβάη Performer. Εσωτερικά πάντα ο Φούτζι. Ο Χαβάη Φρέντεμ Ερμοκράτη. Ακόμη πιο πίσω είναι ο Κάπτε Τσάκρο. Ο Αντιστάρ λίγο πιο πίσω. Με τη Χαβάη 6 πάντα μπροστά. Δύο μήκη, σταθερά. Έρχεται από την εξωτερική ο Ερμοκράτης να ανοίξει ρυθμό και να θέλει αυτός να είναι κοντά πλέον μαζί με τον Διόνυση, ο οποίος πρώτος θα κάνει επίθεση στην Χαβάη 6 και θα περάσει στην πρωτοπορία. Πιο πίσω έρχεται ο Ερμοκράτης, ο Κάπο Ντελ Κάπο κάνει ανέβασμα στην εξωτερική και βελτιώνει αμέσως την θέση του. Με τον Διόνυσο μπροστά όμως δέχεται πίεση από τον Ερμοκράτη. Ο Κάπο Ντελ Κάπο είναι πιο πίσω. Ακόμη πιο πίσω είναι ο Χαβάη Φρέντ, ο Χαβάη Performer χωρίς δυνάμεις έμεινε πίσω. Καθώς στη στροφή ο Διόνυσος έχει δίπλα τον Ερμοκράτη. Κάπο Ντελ Κάπο, 3-4 μήκη. Θέλει να πλησιάσει όπως και ο Φούτζι. Όμως ο Διόνυσος μπαίνει με πλεονέκτημα στα δύο μήκη τώρα από τον Ερμοκράτη που συνεχίζει να τον καταδιώκει. Ο Φούτζι πιο πίσω προσπαθεί να κάνει ανέβασμα. Ο Κάπο Ντελ Κάπο από την εξωτερική, καθώς ο Διόνυσος έχει το πλεονέκτημα. Απ' έξω ο Κάπο Ντελ Κάπο είναι δυνατός και προσπαθεί να περάσει δεύτερος και να πλησιάσει. Διόνυσος μπροστά, Κάπο Ντελ Κάπο στην απόταση εξωτερική πλησιάζει. Διόνυσος το πλεονέκτημα, Κάπο Ντελ Κάπο δυνατός. Κάπο Ντελ Κάπο θα κερδίσει. Διόνυσος Αντιστάρ και ο πίσω Ερμοκράτης.